Για τα έργα που είναι προγραμματισμένα να γίνουν και έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίε στο πύλιο, μίλησε η Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλία, κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη. Λοιπόν, σε σχέση με το πύλιο, θα ήθελα να επισημάνω τα εξή. επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ εργασίε, οι οποίε είναι, να το πω κρυφέ, να το πω ότι δεν φαίνονται για κάποιον ο οποίο περνάει από την περιοχή και μπορεί κάποιο να μένει σε αυτό που πραγματικά φαίνεται που είναι το ασφαλτικό ή ένα χωμάτινο σημείο και να χάνει την μεγάλη εικόνα που είναι ότι στο πήλιο, στα σημεία που έχουν γίνει παρεμβάσει, έχουν δημιουργηθεί έργα τέτοια θωράκιση που δεν είχε ξαναδεί η περιοχή. Και θα το κάνω σαφέ. Το δρόμο από τη Ζαγορά μέχρι το Πουρή, που είναι 6 χιλιόμετρα, περίπου τα 4 από τα 6 χιλιόμετρα έχουν θωρακιστεί με πασαλοδιατρήσει, με πασάλου σε μήκο 10 μέτρων και με τυχεία πλάτου 2 μέτρων. Τέτοιε συντεροκατασκευέ. οι οποίε συνάδουν με την κλιματική αλλαγή και με το φαινόμενο των πλημμυρικών καταστάσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και σχολιάζουν γιατί δεν έχει πέσει ασφαλτικό. Το ασφαλτικό για να πέσει, για να γίνει οδοστρωσία δηλαδή, είναι υπόθεση δύο ημερών. Για να γίνουν αυτά τα τυχεία χρειάστηκαν ένα χρόνο και χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμο, χρειάστηκε να ανέβει πασαλονδιατρικό πάνω, μηχάνημα πελώριο το οποίο παρεμπόδιζε την κυκλοφορία, χρειάστηκε να μεταφερθεί με γερανό αυτό το μηχάνημα για να μπορέσει να, να κάνει τη δουλειά του. Άρα θα πρέπει να μένουμε στην ουσία και όχι στου τύπου. Και το λέω αυτό, γιατί έγινε έτσι ένα Ντόρι προηγούμενε μέρε, επειδή εμφανίστηκα στο πουρί σε σχέση με το ότι ο δρόμο είναι πολύ χάλια. Αυτοί λοιπόν που αναδημοσιεύουν απόψει ανθρώπων οι οποίοι διέπονται από σκοπιμότητα θα πρέπει να προσέχουν πριν το πούνε. Και κάνω σαφέ ότι τα ασφαλτικά στο δρόμο, στο πουρί, στη ζαγορά, στην είσοδο τη αγορά, στη γέφυρα τη αγορά, είναι υπόθεση στο σύνολο για το Δήμο ε, του Ανατολικού Πηλίου, για το Δήμο Ζαγορά του Μορεσίου, μια βδομάδα να πέσουν όλα. Έχει γίνει όλη η προεργασία, έχουν γίνει όλα τα τυχεία, έγινε μια γέφυρα στην είσοδο τη αγορά, η οποία τόσα χρόνια δεν είχε γίνει και είχε και ήταν πολύ επικίνδυνο. Έγινε μέσα στη ζαγορά πελόριο τυχείο. Μπορεί κάποιο να το δει με γυμνά μάτια, αν περάσει τώρα. Άρα, μην μένουμε στα ασφαλτικά. Τα ασφαλτικά δεν μπορούσαν να πέσουν η χειμώνα μέσα στα χιόνια, ούτε αν η θερμοκρασία δεν είναι πάνω από 15 βαθμού. Άρα ξαναλέω λοιπόν πως το πήλιο γίνονται έργα της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Προχθές υπέγραψε ο Περιφυριάρχης Σύμβαση 3 εκατομμυρίων ευρώ για επισκευή των κάθετων δρόμων προς Νταμού, Χαριχορευτό, Αιγιάννη και Μιλοπόταμο. Θα πρέπει λοιπόν να μείνουμε σε αυτό, να δούμε ότι το πήλιο για όποιον θέλει να τον δει. Για όποιον ψάχνει το λάθος, ψάχνει να βρει τη γούρνα και να τη βγάλει φωτογραφία. Okay. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι τέτοια έργα δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ. Έπρεπε να γίνουν, γιατί πρέπει όλα μα τα έργα να είναι συνοδά των κλιματικών αλλαγών που έχουμε. Αλλά έχει γίνει μεγάλο μέρο αυτών. Έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο το 80% των έργων. και ασφαλτικέ εργασίε θα γίνουν το Μάρτι, μόλι ανεβούν οι θερμοκρασίε. Και τα μεγαλύτερα κομμάτια τα οποία έχουν ε, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν ω προ την οδοστρωσία θα ολοκληρωθούν. Όμω έχουν γίνει πολύ σημαντικά έργα και εκεί πρέπει και να μείνουμε. Στο ότι. Τέτοια έργα τα οποία προστατεύουν την περιοχή, δεν μα κατολιστένουν οι δρόμοι, δεν έχουμε κατολιστικά φαινόμενα, έχουμε πουδήποτε αλλού εκτό από εκεί που γίνονται τα, τα παρεμβάσει μα, δεν έχουν ξαναγίνει και έτσι θα πρέπει να το δούμε και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και να διεκδικούμε όλοι μαζί ακόμη περισσότερα χρήματα, όπω διεκδικούμε τώρα, καταθέσαμε τεχνικά δελτία, άλλα 3,5 εκατομμύρια, για να θωρακίσουμε και την υπόλοιπη περιοχή. Η κυρία Κολυνδρίνη αναφέρθηκε επίση και στα έργα που υπογράφηκαν πριν από δύο ημέρε και αφορούν τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Εν ώψη και τη ε, περίοδου που ακολουθεί τη χειμερινή, ε, ετοιμαζόμαστε στα νησιά για επανέναρξη εργασιών που είχαν σταματήσει ή που δεν είχαν αρχίσει λόγω των καιρικών συνθήκων. Ε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκιάθο, όπου έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση, αλλά οι καιρικέ συνθήκε δεν το επέτρεπαν λόγω του χειμώνα. Ε, συνεχίζουμε ε, την ε, διευθέτηση των χυμάρων, δηλαδή την πρώτη φάση που είναι τη τάξη των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, από χθε ξεκίνησαν, μάλλον συνεχίζουν οι εργασίε στον Τρούλο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο πολύ σημαντικό, το οποίο απέδειξε τη πράγμαση η λειτουργία του, τη σπουδαιότητα αυτού του έργου, καθότι ενώ δέχτηκε μεγάλη ποσότητα νερού το νησιό, δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ευελπιστούμε πω θα υπάρξει χρηματοδότηση και για τη δεύτερη φάση, που είναι άλλα 2,5 εκατομμύρια, όπου εκεί πλέον θα υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο νησί. Ε, παράλληλα υπάρχει εξασφαλισμένη για τη σκιάθο πίστοση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ε, όπου συμπεριλαμβάνει την κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου στην Ακρόπολη. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και πραγματικά ταλανίζει την είσοδο κάποιου στην σκιάθο, στη χώρα τη σκιάθου και την ανακατασκευή και συντήρηση όλου του υπαρχιακού δικτύου. Παράλληλα στην Σκόπελο υπάρχει ένα ποσό τη τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την επισκευή και τη συντηρήση του οδικού δικτύου που είναι 36 χιλιόμετρα. Παράλληλα έχουμε και εκεί κατασκευή πεζοδρομίων για πρώτη φορά στη Σκόπελο, στην περιοχή της χώρας του έλιος και της γλώσσας ενώ ολοκληρώνεται η χερσαία ζώνη Λιμένος, ένα έργο ενό εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο έχει να διαμορφώσει όλη την όψη τη χώρα για όποιον κατεβαίνει από το λιμάνι. Ε, πριν λίγε μέρε, παράλληλα, υπογράψαμε και προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του ΧΙΤΑ και για την ενεργειακή αναβάθμιση του γυμνασίου και ηλικιακών τάξεων. Στην Αλόνη ΣΟΔΕ υπάρχουν έργα, υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση για τι μεταστρώσει ε, Υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο τη Αλονίσου, το οποίο τη το, το, άμεσο χρονικό διάστημα το επόμενο πρόκειται να ολοκληρωθεί και να εγγενιαστεί μαζί με εργασίες στον προάβλιο χώρο γιατί ε, το κτίριο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Ε, είναι τρία νησιά τα οποία αποτελούν την ειδοποιώ διαφορά της Μαγνησίας από τους άλλους νομούς και χρήζουν αντίστοιχες αντιμετώπισης γιατί πραγματικά είναι το τουριστικό μας θέλγητρο, είναι οι, τα διαμάντια όπως λέω της Μαγνησίας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται.